Εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που παρεμβαίνει στην εξέλιξη της φύσης, η φύση σε τιμωρεί. Καμπανάκι κινδύνου από τους επιστήμονες με φόντο την καταστροφή στη Θεσσαλία. Πρέπει να δούμε τα σχέδια πλημμυρών, γιατί αυτά περιγράφουν τις περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες. Και αυτές είναι γνωστές. Όπως φαίνεται και στους επίσημους χάρτες που αποτυπώνουν τις υδρογεωλογικές μελέτες που έχουν γίνει στο νησί, δεν είναι λίγες οι περιοχές της Κρήτης που σε αντίστοιχα έντονα καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν να υποστούν ανυπολόγιστες καταστροφές, αν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας δεν είναι επαρκή. Κανένας δεν θέλει να ακούσει. Και σας είπα, για μένα η εκτίμησή μου είναι. Αφού είναι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια παράδειγμα και εγώ δεν θα είμαι δήμαρχος ή περιφερειάρχης, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Κάνουν την προσευχή τους κάθε πρωί να μην τύχει στη δικιά τους θητεία ένα τέτοιο ξαφνικό γεγονός. Όπως φαίνεται στους χάρτες, με κίτρινο χρώμα είναι οι περιοχές με ενδιαφέρον και για την επικινδυνότητά τους αλλά και για την ανάλυσή τους και για τις οποίες περιφέρεια και δήμοι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις. Είναι κίτρινα, τι σημαίνει αυτό? Είναι οι χαμηλότερες περιοχές που είχαν θάλασσα τα πιο πρόσφατα γεωλογικά χρόνια και εκεί μαζεύονται όλα τα νερά από τους ορεινούς όγκους. Ανησυχητική είναι η αποτύπωση για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Η λεκάνη του Ηρακλείου είναι για μένα η πιο επικίνδυνη. Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη? Γιατί στη μέση της απόστασης από το Ηράκλειο νότια, ναι, αυτή τη λεκάνη, χωρίζουν τα νερά. Τα μισά αρέουν βόρεια και τα μισά αρέουν νότια. Βόρεια στα κεντρικά και δυτικά της πόλης και νότια ο κλάδος που αφορά παραποτάμιες περιοχές απόλυξης στη Μεσαρά. Αυτό που είναι στο νότιο κομμάτι θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί? Προς τα Πιτσίδια, Προς τα Πιτσίδια, γιατί όλα τα νερά βγαίνουν στα Πιτσίδια. Μαζεύονται με τη λεκάνη, είναι τα στερούσια νότια, δεν μπορούν να περάσουν τα στερούσια. Άρα όλος ο όγκος του νερού θα μαζευτεί και θα πάει να κάνει εκβολή έξοδο στα Πιτσίδια. Τι θέλουμε λοιπόν? Αυτό το μεγάλο ρέμα. Αποχαιρέτα τη Μεσαρά που ξέρεις. Μάλιστα. Πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το καθαρίζουμε, γιατί θα φουσκώσουν τα νερά, θα κλείσει το στόμιο και δεν θα μπορούν να παροχετευτούν. Και θα μετατραπεί όπως ήταν παλιά αυτή η λεκάνη στην περιοχή. Την περιοχή της Μεσαράς θα μετατραπεί πάλι σε λίμνη. Και αν κανείς νομίζει πως η συζήτηση είναι θεωρητική και γίνεται πάνω στα συντρίμια της Θεσσαλίας, τα γεγονότα δείχνουν πως η πραγματικότητα μας έχει ήδη προλάβει. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην ακραία συμπεριφορά του Δανίλη για να έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Το είδαμε και πέρσι σε μικρότερη κλίμακα και στην Ανατολική Κρήτη, κυρίως στην Αγία Πελαγέλα, σε περιοχές της Σιτίας, στα μέσα Οκτωβρίου του 2022. Επομένως, σχεδόν κάθε χρόνο δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα. Θα έλεγα, έχουμε κατά μέσον όρο τα τελευταία 30 χρόνια ένα ακραία βροχερό επεισόδιο. Το Φεβρουάριο του 2019 στο οροπέδιο Ασκήφου στα Σφακιά έπεσαν 1.225 χιλιοστά βροχή σε ένα μήνα, γεγονός που αποτελούσε ελληνικό ρεκόρ. Το διήμερο 24-25 Φεβρουαρίου του 2019 έπεσαν 520 χιλιοστά βροχή στην περιοχή, δηλαδή 520 τόνοι αναστρέμα. Πρέπει να θωρακιστούμε στο πριν αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση. Η πρόγνωση καιρού έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό το είδαμε, έτσι, ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό στην κακοκαιρία στη Θεσσαλία, που είχαμε εξαιρετική πρόγνωση του ύψους βροχής, της έντασής τους και της εκτασής τους. Άλλον αυτό δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε. Όπως επίσης και τις παρατήρησεις του καιρού. Χρειαζόμαστε πυκνά δίκτυα σταθμών για να βλέπουμε πού βρέχει και πόσο βρέχει. Σε συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες, όταν λαμβάνουν οι άνθρωποι την πληροφορία αυτή, όταν έχουμε εξέλιξει ένα φαινόμενο, είναι λύσεις οι οποίες δεν είναι ακριβές πλέον. Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, είναι επιτακτική ανάγκη ο δρόμος του νερού να είναι ελεύθερος, καθώς τα φαινόμενα όλο και θα πληθαίνουν τα επόμενα χρόνια και η πολιτεία πρέπει επιτέλους να επενδύσει στην πρόληψη, ώστε να μην χρειάζεται στη συνέχεια ούτε να απολογείται, αλλά ούτε και να θρηνεί στα συντρίμια. Να προετοιμάζεσαι, να καθαρίζεις, να δημιουργείς τις συνθήκες της καθαρής παροχέτευσης, να μην δίνεις άδεια οικοδομική μέσα στην Κήτη. Για μένα θα πρέπει να απαγορευτεί και η καλλιέργεια μέσα, γιατί το υπόστρωμα της Κήτης με την καλλιέργεια είναι εύκολο διάβρωτο. Δεν έχει την παγωποιηθεί, γιατί καλλιεργείται. Τι σημαίνει αυτό? Με το που θα έρθει λίγο υψηλό φορτίο νερού, θα το παρασύρει. Έτσι αυξάνει τη στερεομεταφορά. Αυτή η στερεομεταφορά κάπου θα την αφήσει. Θα πάει λοιπόν στα Πιτσίδια, στο στόμιο του ποταμού και θα μπλοκάρει. Θα μειωθεί η παροχετευτική ικανότητα και σιγά σιγά θα πλημμυρίζουν τα χωριά
προς τα ανατολικά.